Δεν σε πείραξε που συμπονέθηκα με blues και όχι με λαϊκό? Μ' αρέσει, είμαι υδροχός και μ' αρέσουν αυτά. Χρόνια πολλά καταρχήν, χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά, να έχετε υγεία και καλή τύχη σε όλους. Και καλά περνάμε. Τύχη, πού αν τη βρούμε την τύχη? Άλλοι είναι τυχεροί εμείς. Έχετε ένα τυχερό στραγούδι. Έχει δώσει μάτια, χέρια, μυαλό. Τα πάνε καλά. Αφού είμαστε υγιείς και περπατάμε. Εντάξει, αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Εγώ δεν είχα κάποιες επιλογές. Επειδή έχω δύο χρόνια να κάνω CD. Ήδη αγωνίζουμε δίσκο, πολύ. Δίσκο να το λες, δεν μου λες CD. Πες δίσκο και εμείς καταλαβαίνουμε. Το λέω δίσκο, CD, το είπα κάποτε στον κύριο CD. Μαραβέλια, μη χαλάς τους δίσκους, στη λίρα. Και τώρα μου λένε τα παιδιά, το έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, επειδή είχα κάποιες επιλογές με Αμερική, με Αυστραλίες, με τέτοια πράγματα, και ήθελα και ένα χρόνο να κάτσω λίγο έτσι με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου, εκεί που είμαι στη θάλασσα. Και περνάω καλά με τους φίλους μου. Οι επιλογές που ήταν στα μαγαζιά δεν ήταν για μένα. Όχι χρηματικά. Ναι. Με τα προγράμματα. Ναι. Άργησα, κλείσαν τα προγράμματα. Αλλά μετά από 30 χρόνια νομίζω έχω δικαίωμα και εγώ να χειμώνα να κάτσω. Έβγαλες ένα δηλητήριο τώρα όμως. Ναι. Στο δηλητήριο ένα καλό τραγουδάκι. Ήδη βρίσκομαι στο στούντιο. Τώρα βρέθηκε το ένα και μετά βρεθήκαν και άλλα 11. Βρεθήκαν. Ναι. Γιατί όποτε έμαθα έχεις ένα δισκύλιο. Σου λέγανε το ένα δεν γούσταρε. Σου φέρνανε το άλλο δεν γούσταρε. Σου φέρνανε το άλλο δεν γούσταρε. Σου φέρνανε το άλλο δεν γούσταρε. Ζήτησε κανένα εκατομμύριο τραγούδια να μου. Ένα εκατομμύριο. Να σου πω γιατί, Πέτρο, εγώ έχω πει τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία. Το ξέρω. Έτσι. Από εκεί που ξεκίνησα, από τα Σμυρνέικα τραγούδια, από τα δημοτικά, κάναμε με τον Σαββόπουλο, κάναμε με τον Μπάριο, κάναμε με όλο τον κόσμο. Να μην πω όλους τους χορηγούς τώρα και τους συνθέτες. Και θέλω να βρω κάτι, έχω γεμίσει την καρδάρα γάλα που λέμε εμείς. Να μην δώσω μια κουλτσάκι. Την πετάξει κάτω. Την πετάξω κάτω τώρα. Όχι, καλά εξηγέσαι, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια άνθρωποι σαν και εσένα, παλιότεροι τραγουδιστές που ήταν στα 80, στη δεκαετία του 80, του 90 κτλ., έχουν ξαναμπουκάλει τον αντίπα. Στο αντίπα π.χ. ξαναγύρισε και έγινε κόλαση. Εντάξει. Εσένα γινόταν μια ζωή κόλαση. Εντάξει. Παρακαλώ όταν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Δεν παρακαλώ κανέναν. Εννοείται. Δεν χρειάζεται κιόλας. Εμείς από τον πύργο εκεί, εγώ από την Αμαλιάδα. Αμαλιάδα, το ξέρω. Έχουμε κάποια λατώματα. Εγώ είπα ότι τα λεφτά τα παίρνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, να ντυθούμε, να φάμε. Αλλά την αξία του καθενός και την προσωπικότητα δεν θα τη ρίξω ποτέ στη λάσπη. Να πεθάνω καλύτερα νηστικός και κάτω, στο χώμα. Έτσι πως το λες όμως, έτσι πως το λες με χαλάς, διότι προφανώς σου κάνανε προτάσεις που ήταν παρακάτω του Χριστοδουλόπουλου. Γίνανε προτάσεις αναλόγως. Τα τελευταία χρόνια με αυτή την κρίση δεν μπορούσαν να κάνουν και οι άνθρωποι διαφορετικά καθόλου. Ήταν έτσι τα πράγματα. Όχι ότι εγώ ζήταγα περισσότερα χρήματα από τον καθέναν. Δεν ήμουν ποτέ και εγώ, ήμουν ο άνθρωπος. Και τα μαγαζιά που έχω δουλέψει το ξέρουν. Δεν δούλευε το μαγαζί, εγώ έφευγα από την πόρτα πίσω. Όταν δούλευε, ήθελα να πληρωθώ όμως. Εννοείται. Ποτέ δεν έκανα εκβιασμό σε ανθρώπους με τα μαγαζιά. Άνοιγα την πόρτα και έφευγα. Γιατί έχω περάσει. Γεννήθηκα φτωχόπεδο, έζησα σε πύργους, σε παλάτια, έκανα και τέτοια. Αλλά δεν αλλάζει που μου αρέσει να τρώω, να κάθομαι κάτω σαν τη μανούλα που τρώγαμε σταυροπόδι κάτω. Φαγητό. Δεν μου λες. Καμιά φορά πιο πολλοί αναρωτιούνται. Γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς, και θέλω τώρα μια παρένθεση είναι αυτό με τους τσιγκάνους, έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι είναι μόνο σε καταβλισμούς, ότι είναι σε τσαντήρια, εκείνη η εποχή που μεγάλωνε ήταν άλλη. Αυτό ήταν σε τσαντήρια, ήσουν σε καταβλισμό ή μένατε σε σπίτι? Θέλω να μου πεις. Θα σου πω, Πέτρο μου. Καταρχήν υπάρχουν 5-10 φυλές. Ναι. Η μάνα μου είναι η ανιψά του Μπαρδαμίση του Χαριλόπουλου, βασιλιά του τσιγκάνου από τον πύργο. Άλλη φυλή αυτή. Υπάρχει η φυλή του Μανώλη του Αγγελόπουλου, αριστοκρατία. Υπάρχουν και άλλες φίλες που είναι πολύ. Δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεφύγουν από το καλύβι και από το τσαντήρι. Δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι με τη φτώχεια. Ήταν φτώχεια ή κάπου. Λένε καμιά φορά είχαν γίνει κάτι εργατικές πολυκατοικίες. Είπαν ας πούμε, να τους βάλουν εκεί και δεν θέλαν. Πήγαν και ξαναμείναν στο τσαντήρι, στο καλύβι, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι έτσι. Πήγαν να τους μαντρώσουν κάπου και δεν ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ όταν είπα στη μάνα μου να έρθει να κάτσει σε μένα. Γιατί ο πατέρας μου ήταν τσιφλικά στην Αμαλιάδα. Η μάνα μου ήταν, πέρασε από εκεί τον μπουλούκι. Καλά έκανε ο πατέρας μου και την πήρε και τον αποκληρώσανε και δεν με ένιωξε. Και έκανε και 10 παιδιά. Την έκλεψε? Ναι. Την έκλεψε. Όλο κλέβετε εσείς. Τσιγκάνι κλέβετε. Α, μας αρέσει μια γυναίκα και με θέλει να την κλέψω, ρε φίλε. Θα την αφήσω. Τη δικιά σου. Ναι. Εγώ το πω. Και εσύ την έκλεψες? 15 χρονών. Σοβαρά. Ήμασταν αρεβανιασμένοι, δεν μου τη δίνανε γιατί εγώ ήμουν κοντά στο έπαιζα κλαρίνο. Ναι. Πήγαινα στα πανηγύρια, στους γάμους και τέτοια. Και λέει αυτός. Μακριά, δεν θέλω. Μακριά.
Και τη λέω μια μέρα, φύγαμε Πέτρο με ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο, ένα ζακάκι, ένα φουστανάκι γυναίκα μου. Και πόσα στη τσέπη. Φράγκο, μπήκαμε στο φορτηγό. Πίσω. Με τσουβάλια που ήταν ρύζια και τέτοια, ξέρω τι, και ήρθαμε στην Αθήνα. Και δεν ήξερα κανέναν στην Αθήνα. Μπράβο, αλλά ήμουν το παιδί αυτό, ξέρει, από τότε και μετά που έγινα. Και τώρα που είμαι το ίδιο χαρακτήρα. Και μετά οι γονείς σε κυνηγάνε που πίσω, μπας και σε πετύχουν. Κάνανε να μου μιλήσουν μέχρι που γεννήθηκε ο γιος μου 3-4 χρόνια. Δεν μου μιλάγανε. Κανένας. Και όταν έγινε στάρ μετά, τι κάνανε. Ήταν τόσο περήφανοι που δεν ήρθε κανένας να μου ζητήσει μια δεκάρα. Ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μάνα. Μαγεία. Ποτέ. Ούτε τα πεθερικά. Όχι. Ε? Αυτοί ήταν πιο ανώτεροι ακόμα από τους. Μπράβο. Ο πατέρας μου ήταν ένας άγιος άνθρωπος, ο Γιώργης. Ναι, αλλά σου κόψε το σχολείο. Όταν σου κόψε το σχολείο. Πού το ξέρεις αυτό. Όταν σου κόψε το σχολείο, τα πήρες ή χάρηκες. Με πήρε 12 χρόνια. Είσαι αλητήριος και βαριός. Με πήρε 12 χρόνια από το σχολείο. Ναι. Γιατί γρατσούνιζα λαούτο. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να ξέρει ναι, το λαό. Ναι. Για να πηγαίνουμε στο γάμο και στο πανηγύρι να πάρουμε δύο μερτικά. Ναι. Μετά έπαιρνα το κλαρίνο του πατέρα, πήγαινα στα χωράφια και έπαιζα και αυτοί νομίζαν ότι εγώ πήγα σχολείο. Και 17 χρονών που ήρθα στην Αθήνα, 16, συνόδεψα τον Παπασιδέρη με κλαρίνο, τον Στάθη τον Κάβουρα, την κυρία Κολυκίδη. Το έχεις μάθει μόνος σου. Μόνος μου, έτσι είναι. Εμείς δεν μαθαίνουμε ποτέ, δεν διαβάζουμε. Και ο Σαλέας τώρα που είναι ο Βασίλης Σαλέας. Όχι να πούμε πως έχεις κανένα δάσκαλο και σου λέει. Όχι τίποτα, άκου. Κάνω ένα παίχτη. Όλα τα παιδιά αυτοί που είναι τώρα τα μεγάλη, μεγάλη μουσική δική μας, δεν διαβάζει κανένα. Αλλά σαν τα πανηγύρια σε ανακάλυψε ο Σαλέας. Όχι, τραγουδούσα στην πλατεία Βάθης. Έχει πολύ θέμα αυτό τώρα. Ναι, για πες. Τότε είχαμε μια φίρμα, έναν τραγουδιστή, τον Βασίλη τον Χρυσανθόπουλο, που είπε ήρθε μια βλάχα από το χωριό. Ναι. Είμαστε στην πλατεία Βάθης, το Σούλη, σε ένα μαγαζί, σκάλες κάτω. Και αρρωσταίνει ο τραγουδιστής Σαββατοκύριακο, έχει πάθει γρήπη. Και μου λέει η κυρία Σαλτού, η τραγουδίστρια, πολύ ωραία τραγουδίστρια, κουράστε καρυμάκι, μου λέει, ήξερε ότι ψιλοτραγουδάω. Εγώ έπαιζα κλαρίνο, έπαιρνα και το μικρόφωνο τραγούδακα εκεί. Κατά τις 5 η ώρα 6 το πρωί μπαίνει μια παρέα 10 άτομα μέσα, στα λέω λίγο γρήγορα. Καλά κάνεις, μια χαρά είναι. Με κάτι καπέλα, με κάτι παλτά, με κάτι έτσι. Την ώρα που ψιλοχνιδάτη τους είδες, ναι, είναι πιο... Ναι, κατεβαίνουν ναι. Κάπου είχαν πάει και ήρθαν εκεί. Ναι. Έρχονται μια χούφτα δολάρια και λέει, πες στον πιτσίρικο σερβιτόρος, λέει η παρέα να πεις ένα τραγουδί ακόμα. Πριν τελειώσει το δεύτερο ρεφρέν, άλλη μια χούφτα δολάρια. Είπα καμιά δεκαετία τραγούδια. Τέλος πάντων, αφού πει 8 η ώρα 9, κατεβήκαμε, φωνάζει παρέα. Μου λέει, να σου πω, πώς σε λένε, μου λέει ένας μελαχρινός, καλοκυμμένος πολύ, στάρ. Του λέω, Μάκη. Μου λέει, ποιανού παιδί είσαι. Λέω, του Γιώργη, του Χριστοδουλόπουλου. Μου λέει, της μαυρέτας το παιδί. Λέει, έχω και εγώ ένα γιο που παίζει ακορντιόν εδώ. Λέω, ποιος είναι, ο Γιάννης που παίζατε, λέει, στην ταβέρνα, όταν είναι εκθετό και παίζατε στις ταβέρνες. Λέω, ο Γιάννης είναι ο γιος του Βασίλη του Σαλέα, μου λέει, εγώ είμαι. Μου λέει, σε θέλω αύριο στο σπίτι. Κάνω τραπέζι, μου λέει, γιατί είχε 15 χρόνια στην Αμερική. Πήγαμε εκεί και μου λέει, εσύ, παιδί μου, καλά παίζεις, αλλά θέλω να σε πάρω μαζί μου, θα μείνω στην Ελλάδα. Δεν τον άκουγα, με τα χίλια στενά με πήρε. Με γύρισε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη μου ο Σαλέας, τεράστια. Μιλάμε για, όπως ήταν ο Μίκης ο Θοδωράκης, εδώ ήταν ο Βασίλης. Τεράστιος. Ήταν 46 χρονών. Πήγαμε, είχε μια εταιρεία ο Γαβαλάς ο Παναγιώτης, έκανα ένα τραγούδι, ένα δημοτικό εγώ. Αρχίσε να μου γράψει να μου φτιάξει τραγούδια, αλλά 46 χρονών πέθανε. Μάλιστα. Άλλος όμως είχε προλάβει να σε φέρει κοντά στα κόλπα. Κοντά. Ναι, με είχε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Αλλά με έμαθε και βυζαντινή μουσική, με έμαθε και πράγματα. Είναι αλήθεια ότι γούσταρες τόσο πολύ βυζαντινή μουσική που πήγαινες και έξω από εκκλησίες και άκουγες. Έχω κάνει 20 χρόνια. Σωρά. Σ' άρεσε τόσο πολύ. Είναι ότι το καλύτερο. Ξέρεις πια τι είναι το α, το ου, το αυτό. Κατάλαβες τώρα με αυτό που λες. Όταν μετά αυτά που ακούς, αυτά που έχεις κάνει, τη μουσική που γούσταρες, αυτά που έπαιζες, τα όργανα, τους ανθρώπους, όταν ακούς κάποιον να κάνει κριτική, αυτοί λένε σκυλάδικα, τι θες να του πεις, θες να το βρήσεις. Μου είχε πει ο δάσκαλος αυτός, ο συγχωρεμένος, λέγανε και έλεγε, ναι, έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αλλά όλες οι μουσικές είναι καλές στον κόσμο, φταίνε οι μουσικοί που εκτελούν το καθένα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι πίσω με το μεγάλο Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Μάκη με λένε Πέτρο, Μάκη.
Δεν μου λες πώς είναι καμιά φορά να γίνεται κόλαση από κάτω, αυτό που γινόταν ο ένας πάνω στον άλλο, επί πάρα πολλά χρόνια, και ξαφνικά να λες ότι εκεί που έφτασε η κατάσταση προτιμάς να μην βγαίνεις. Σε πιάνει καμιά νταουνίλα, αισθάνεσαι άσχημα? Όχι, είμαι επαγγελματίας και 10 παρέες να είναι και 3.000 άτομα να είναι και 15 παρέες, εγώ θα βγω να τραγουδήσω. Και τραγουδάω πιο καλά όταν είναι λίγος κόσμος. Αλλά από την άλλη μεριά με έχεις σουχαδιάσει. Γιατί? Πολύ. Γιατί προσπαθούμε, πες το Χριστόδουλο. Παίρνω τηλέφωνο, δεν βγαίνει. Πες το Μάικερα. Τίποτα, δεν βγαίνει. Συνέχεια ο μάνατζερ. Ο Elvis Presley, έχεις το Χρήστο, ας πούμε, το μάνατζερ και δεν μιλάς σε άνθρωπο, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα μου λένε. Και μετά μαθαίνω ότι έχω 25 χρόνια το Χρήστο, ας πούμε, και τι θα γίνει, δηλαδή. Elvis. Αν θες το πιστεύεις, το τηλέφωνο το έχω πετάξει. Δεν έχω τηλέφωνο. Ναι. Δεν έχω τηλέφωνο. Κάπου τσαντίστηκα μια μέρα με έναν εκεί πέρα από το τηλέφωνο. Έχω σταθερό στο σπίτι. Αλλά... Βαριέσαι να μιλάς. Ε? Βαριέσαι να μιλάς. Ναι, όχι, βαριέμαι. Εντάξει. Αλλά δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό να με πάρουν τηλέφωνο και να μην πάω εκεί. Ή, ποτέ δεν το έχω κάνει. Είναι η βρώμα αυτή που έχουν βάλει αυτοί. Ο Χρήστος τι είναι, ο Χρήστος το alter ego που λένε. Ο μάνατζερ που έχω, το παιδί από τα Γρίνιο. Ναι, το παιδί από τα Γρίνιο, ναι, αυτό, το παιδί. Με το Χρήστο μεγάλος είμαστε, 25 χρόνια γι' αυτό. 20 χρόνια μαζί, καταρχήν είμαστε οικογενειακοί φίλοι, δεν είναι μόνο μάνατζερ. Εντάξει, το τι τραβάει από μένα ο Θεός και η Παναγία, λέει ο Χρήστος και ο μάνατζερ του Γονίδη. Λέω εγώ, λέω, τρελάθηκα ρε από τον άλλο. Λέει αυτός, πού ρε να έρθει σε μένα. Το δικό μου του σώμα. Και αυτοί οι δύο είναι αγνοί αυτοί. Είναι ελεύθεροι. Εμείς τα έχουμε όλα. Ναι, ο Χρήστος είναι ένα παιδί που είναι και αδερφός μου και παιδί μου και όλα, όλα, όλα. Τώρα που λες παιδί σου με το γιο σου, είχες έρθει στα... Τα φτιάξατε? Ήταν τα... Όχι, δεν είχα τίποτα με το παιδί εγώ, με το γιο μου. Με τη γυναίκα του είχε χωρίσει και τα φτιάξανε πάλι όλα καλά. Ήταν να έρθει σήμερα τώρα. Δε... Και δεν του μίλαγες γιατί χώρισε με τη γυναίκα? Χωρίσανε ρε παιδί μου. Μα και τι έγινε? Και δεν δίνανε τα παιδιά να πάνε τα δίκαιο. Σοβαρά? Ο γιος μου. Ναι. Και πήγα εγώ και τα πήρα. Τι θα έκανες? Απλά πράγματα. Μπαμ, μπαμ. Όχι, οι άνθρωποι δεν μου φέραν αντίρρηση. Ναι. Πολύ ωραία οι άνθρωποι. Τα πήραμε τα παιδιά, ξανασμίξανε με λίγα άλλα. Αλλά στην οικογένεια είχατε και δύο δράματα, έτσι. Στενάχωρα πολύ. Μια αυτοκτονία και ένα θάνατο. Γι' αυτό ρε Πέτρε, δεν ήθελα να σου το πω. Είμαι τέτοιος, γι' αυτό δεν πήγα για δουλειά ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Ο γαμπρός σου αυτοκτόνησε. 46 χρονών. Ο αδερφός μου 46 χρονών. Σχέση με το θάνατο, είχες καθόλου πριν από αυτά? Δεν το φοβάμαι το θάνατο, καθόλου. Αλλά αυτά που έπαθα δεν μπορώ να πάω τώρα σε τέτοια πράγματα. Θα μείνω 10 μέρες, 15 άϊπνος, δεν μπορώ. Αυτά που είδαν τα μάτια μου. Από τον αδερφό μου και από τον γαμπρό μου. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, μπορεί να πάω μακριά από εδώ σε ένα φίλο, ναι, ναι. Και να κάθομαι εκεί, λες, να μιλάω ή να κλαίω. Από ό,τι βλέπω, δεν λες ούτε τη λέξη. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου. Πάθαμε ταραχή μεγάλη. Αλλά εγώ λέω ότι. Εντάξει. Επειδή έπαθα τον ίδιο με τον αδερφό μου, ούτε εγώ πάω. Μπράβο. Δεν μπορώ μετά από αυτά. Πρώτα ήμουν σκύρο, δεν ήξερα τι πάνω από τη δάκρυ στα μάτια μου. Δεν είχε συμβεί και τίποτα. Αλλά μετά με το παραμικρότερο, μην κοιτάς τώρα, ξέρεις πώς ήμουνα, πώς ήμουνα, όπως είναι αυτή η στέκα. 40 σαν έλειωνες δηλαδή. 40 μέρες να φάω. Νερό και τέτοιο. Βαριά αυτά. Πέτρο μου, κοίταξε, δεν λένε τίποτα να έχεις ένα αυτοκίνητο καλό, να έχεις ένα σπίτι καλό και να έχεις και λεφτά. Αυτά εγώ τα είπα σε κάποιον ότι του λέω, τα λεφτά είναι να περνάνε τα παιδιά μας, εμείς να ντυθούμε, να φάμε, να περνάμε. Προσωπικότητα που ξεφτυλίζεται με τέτοιο πράγμα. Με το δίποτα, με το θάνατο, με το έτσι. Ο άλλος είπε, κρίμα ρε ο Μάικς, ο άλλος καλά έπαθε. Αυτό πάλι. Αυτό πάλι. Δεν το έχεις ζήσει αυτό το πράγμα? Το έχω ζήσει. Εσύ ο Τσιγκάνος αντιμετώπισες αυτό που τώρα είναι στη μόδα και συζητάμε στη μόδα λόγω ότι μας φτάσαν πολύ ξένοι, αλλιώς το είχαμε από παλιά. Ρατσισμό. Όχι. Πιτσιρικάς. Όχι. Ποτέ. Είναι κακό. Αν έχει υπόψη του Αρβανίτε που με έχουν μεγαλώσει οι Αρβανίτε εδώ και στα Γρίνιο, οι Αγρινιώτε. Μην του πει άντε ρε, παλιό Αγρινιώτη. Ναι. Είναι φίνη. Όπω οι Αρβανίτε. Άμα το πει, γεια σου Αρβανίτη, Λεβέντη, ναι, ναι. Λεβέντια μου, παγόρι μου, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Μην τον ευρύσει με τη λέξη αυτή. Δεν έτυχε κανένα για δουλειά ή άλλο και να πει ο άλλο σου το γύφτο, α πούμε τέτοια. Δεν το έχει ζήσει αυτό. Μπροστά μα δεν το λένε. Μπροστά δεν το λένε. Μπροστά δεν το λένε. Όχι ότι φοβόνται. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, δεν το είσαι, παιδάκι μου. Θέλω να πω, δεν έχεις κάπου να κόμπλαρες επαγγελματικά. Εγώ δεν κόμπλαρα. Το 91 ήμουν στη φαντασία που περάσαμε με τη Διαμάντη. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης, εκεί γινόταν ο παρελθόν. Εγώ γύριζα με ένα αυτοκίνητο παλιό έτσι και μου λέγανε ρε Μάκη, δεν παίρνεις ένα αυτοκίνητο. Λέω δεν έφτιαξα το σπίτι της κόρης μου ακόμα και μετά πάρω αυτοκίνητο. Ήρθε η ώρα, πήρε ένα Mercedes, παιδί μου. Και ρωτάγανε εκεί, πιάνουν αυτό το αμάξι, ρε. Κατά λάθος τώρα ο Πρωτιέρης είπε του Μάκη. Και μόλις βγαίνω έξω λέει το μπούστι το γύφτο. Είδες τι κάνει η Mercedes. Είδες τι κάνει η Mercedes για τον φθόνο που σου έλεγα. Ξέρεις τι μ' αρέσει όμως, ρε Πέδρο. Σου μιλάω στο ελληνικό, με συγχωρείτε. Πλάκα μου. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Που εμείς οι Έλληνες το έχουμε εκείνο εκεί που το λέμε. Τα λέμε ίσα. Αλλά είμαστε άχρηστοι σε άλλα πράγματα. Μερικοί όχι όλοι. Δεν μου λες, Αμερική, οι άνθρωποι, οι Έλληνες εκεί στην Αμερική είναι αλλιώς από την Ελλάδα, γιατί στη συνέχεια και τους βλέπεις. Πολλά χρόνια, 30 χρόνια πάω. Είναι πιο αγαθές ψυχές. Εμάς τους καλλιτέχνες μας βοηθάνε οι άνθρωποι πάρα πολύ, όταν είμαστε εντάξει όμως. Ναι. Όταν δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τι εννοείς εντάξει, γιατί πάνε και τους κοροϊδεύουν και συνήθως. Κοίταξε, είναι μερικοί άνθρωποι που αν δεν τους πληρώσουν καλά, είτε τραγουδούν. Μου έχουν πει δεν είδα, κάνανε. Ναι. Μου έχουν πει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πιστεύω να το έχουν κάνει οι Έλληνες αυτό. Με το παραμικρότερο λένε μας κοροϊδέψανε. Μάλιστα. Θα πει, θα έκανε ξεπέτα δηλαδή. Μου έχουν πει όμως κάποια πράγματα καλλιτέχνες που πήγαν και μεθάγανε και πίνανε και δεν τραγουδάνε και δεν κάνανε. Μάλιστα. Δεν μου πήγαν ονόματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Αυτοί διασκεδάζουν και εμάς, γιατί εγώ πήγα εκεί στη Νέα Υόρκη και του είδα. Αμολάγανε το ένα δολάριο, μερικοί είχαν και κανένα 10 δολάρια. Εκεί αμολάγανε τα δολάρια στον αέρα. Αν χορέψει η κόρη του, το παιδί του, η γυναίκα του, θα σηκωθεί να πετάξει χρήματα. Ναι. Ναι, είναι αυτό. Σου έχουν ρίξει χοντράκι, καμιά κατοστάρικα, τίποτα. Όχι. Όχι. Κάποτε παλιά ήταν. Κοίταξε, εκεί δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα και 8 η ώρα το πρωί πρέπει να είναι στη δουλειά του. Θα σχολάσει το βράδυ. Του μένει ένα Σάββατο. Να πάνε και αυτοί να ξεσκάσουν. Με ποιο τραγούδι πετάνε στον αέρα? Εκεί τα τελευταία ήταν με όλα, με το απορώ, με το προσκλητήριο, με τα Στέφανα, με το καρτερό, αν φτάνει να γυρίσεις, μπάρες, δεν κοιμάμαι πια τα βράδια, τη Γαρδένια, τα χιλιάδες. Το κατάλαβα, δεν χρειάζεται, με αυτά που κάναμε κι εμείς. Δεν μου λες, αδερφέ, πότε θα βγει ο δίσκος ο μεγάλος, ο δίσκος λέω εγώ και το CD? Ο δίσκος θα κάνει νομίζω κανένα μήνα. Α, εντάξει, τώρα όπου να είναι. Γιατί μετά θα βγαίνει πιο γρήγορα. Γιατί άρα μετά, μετά του Πάσχα πάω Αμερική. Ναι. Τώρα αυτές. Άρα τώρα. Τον επόμενο χειμώνα σε βλέπω πίστα. Εδώ. Και άμα δεν γίνει κάτι σωστό, δεν πάω, Πέτρο. Ναι. Θα γίνει. Αν δεν γίνει καλό. Εγώ στο λέω εδώ, εσύ. Εντάξει. Σε ξανακαλέσω άμα με έχουν κρατήσει εδώ και θα δεις ότι θα μου το πεις. Εντάξει, Πέτρο. Όχι, θα το δει. Εσύ ξέρεις. Εντάξει. Άμα γίνει κάτι καλό, θα πάω. Κάτι καλό. Όχι, να είναι καλό πρόγραμμα. Να έρχεται ο κόσμο να περνάει καλά. Αυτό θέλω εγώ. Εσύ θα διαλέξεις, να μην διαλέξεις εσύ με ποιον θα είσαι. Έπειτα να, για να δούμε, θα είναι τον χρόνο ανοιχτό κανένα. Μάλιστα. Δεν μου λες να μου κάνεις μια χάρη. Πολύ ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε να κολλήσουμε το Χρυστοδουλόπουλο με λίγο μπλουζ. Να πεις με τα παλικάρια. Τα είπαμε. Το απορώ που λένε, αλλά σε άλλη εκτέλεση. Δεν έχω πρόβλημα με τα παιδιά, τα ξέρω τα παιδιά. Τα ξέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Μάγκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια, απορώ με
τη φορά μου αγαπώ αληθινά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.